Ετοιμαστείτε για μια νέα ρομαντική σειρά, γεμάτη πάθος και μυστήριο. Ο Άγιος Έρωτας έρχεται στον Αλφα και υπόσχεται να σας καθυλώσει. Παρασυρθείτε σε έναν κυκαιώνα συναισθημάτων, καθώς ο Έρωτας ανθίζει σε ένα γραφικό ελληνικό χωριό. Ο Άγιος Έρωτας δεν είναι απλώς μια ιστορία αγάπης. Η πρεμιέρα του Αγίου Έρωτα αποτελεί σημαντική στιγμή για τον Αλφα. Ο συνδυασμός ρομαντισμού, δράματος και εκπληκτικών εικόνων υπόσχεται να κάνει τον Άγιο Έρωτα την αγαπημένη σας σειρά. Η ιστορία του Αγίου Έρωτα ξετυλίγεται σε ένα γραφικό χωριό, φωλιασμένο ανάμεσα σε καταπράσινους λόφους και ελαιώνες. Η γαλήνια ομορφιά του τοπίου κρύβει ένα πολύπλοκο δίκτυο σχέσεων και μυστικών που δένουν τους κατοίκους αυτής της δεμένης κοινότητας. Το ίδιο το χωριό γίνεται ένας χαρακτήρας στην ιστορία, με τις παραδόσεις και τις αξίες του να διαμορφώνουν τις ζωές όσων ζουν εκεί. Στην καρδιά της αφήγησης βρίσκεται ένας απαγορευμένος έρωτας που απειλεί να διαταράξει την εύθραυστη ισορροπία του χωριού. Δύο νέοι άνθρωποι από διαφορετικούς κόσμους έλκονται ο ένας από τον άλλον, αψηφώντας τις κοινωνικές προσδοκίες και τις βαθιά ριζωμένες παραδόσεις των οικογενειών τους. Το ταξίδι τους θα δοκιμάσει τα όρια της αγάπης και της αφοσίωσης, αναγκάζοντάς τους να κάνουν δύσκολες επιλογές που θα αλλάξουν για πάντα τη ζωή τους. Καθώς ο ερωτάς τους ανθίζει, αρχίζουν να έρχονται στην επιφάνεια μυστικά που απειλούν να διαλύσουν την κοινότητα. Το παρελθόν ρίχνει μια βαριά σκιά στο παρόν, υπενθυμίζοντας τους χαρακτήρες ότι ακόμη και στα πιο ειδηλιακά μέρη, το σκοτάδι μπορεί να καραδοκεί. Η σειρά εξερευνά θέματα συγχώρεσης, λύτρωσης και ανθεκτικότητας του ανθρώπινου πνεύματος απέναντι στις αντιξοότητες. Ανάμεσα στο δράμα και το μυστήριο, ο Άγιος Έρωτας γιορτάζει και τις απλές χαρές της ζωής σε ένα μικρό χωριό. Από την πολύβουη αγορά μέχρι τις ζεστές συναντήσεις στα σπίτια, η σειρά αποτυπώνει τη ζεστασιά και την αλληλεγγύη μιας κοινότητας όπου όλοι γνωρίζονται. Είναι ένας κόσμος όπου οι παραδόσεις τιμώνται και οι δεσμοί της οικογένειας και της φιλίας είναι πιο δυνατοί από ποτέ. Οι χαρακτήρες του Αγίου Έρωτα είναι τόσο διαφορετικοί και συναρπαστικοί όσο και το ίδιο το τοπίο. Η Ελευθερία, μια δυναμική κοπέλα με δίψα για περιπέτεια, βρίσκεται διχασμένη ανάμεσα στις προσδοκίες της οικογένειάς της και στις δικές της επιθυμίες. Το ανεξάρτητο πνεύμα και η ακλόνητη αποφασιστικότητά της την κάνουν μια δύναμη που πρέπει να υπολογίζεται. Ο Δημήτρης, ένας χαρισματικός ξένος που φτάνει στο χωριό, έλκεται από τη δύναμη και την ομορφιά της Ελευθερίας. Το μυστηριώδες παρελθόν και τα κρυφά κίνητρά του προσθέτουν ένα στοιχείο ίντριγκας στον ανθίζοντα έρωτά τους. Καθώς η σχέση τους βαθαίνει, πρέπει να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που στέκονται εμπόδιο στο δρόμο τους. Οι υπόλοιποι χαρακτήρες είναι ένα μοσαϊκό προσωπικότητων, καθένας με τις δικές του ιστορίες και κίνητρα. Από τον σοφό γέροντα του χωριού μέχρι την κουτσομπόλα, κάθε χαρακτήρας προσθέτει βάθος και πλούτο στην αφήγηση. Οι συνυφασμένες ζωές τους δημιουργούν ένα ζωντανό πορτρέτο μιας κοινότητας που παλεύει με την αγάπη, την απώλεια και την πολυπλοκότητα των ανθρώπινων σχέσεων. Μεταξύ των βασικών παικτών είναι η αυταρχική μητέρα της Ελευθερίας, που προσκολάται στην παράδοση και αποδοκιμάζει τις αντισυμβατικές επιλογές της κόρης της. Υπάρχει επίσης η αποξενωμένη οικογένεια του Δημήτρη, τα μυστικά της οποίας απειλούν να διαταράξουν την εύθραυστη ειρήνη του χωριού. Αυτοί οι δευτερεύοντες χαρακτήρες προσθέτουν επίπεδα σύγκρουσης και ίδρυγγα στην κεντρική ιστορία αγάπης, κρατώντας τους θεατές σε αγωνία. Ένα από τα πιο συναρπαστικά στοιχεία του Αγίου Έρωτα είναι η μοναδική μορφή προβολής διπλών επεισοδίων κάθε βράδυ. Αυτή η καινοτόμος προσέγγιση επιτρέπει στους θεατές να βυθιστούν πλήρως στην ιστορία, βιώνοντας τα συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα με μεγαλύτερη ένταση. Είναι το όνειρο κάθε binge-watcher, προσφέροντας διπλή δόση ρομαντισμού και δράματος. Η μορφή διπλού επεισοδίου επιτρέπει επίσης μια πιο λεπτομερή εξερεύνηση των χαρακτήρων και των σχέσεών τους. Οι σεναριογράφοι έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν στα κίνητρα και το ιστορικό κάθε ατόμου, δημιουργώντας μια πλουσιότερη και πιο συναρπαστική αφήγηση. Αυτό επιτρέπει περισσότερη ανάπτυξη χαρακτήρων και εξέλιξη πλοκής κάθε εβδομάδα. Επιπλέον, τα διπλά επεισόδια δημιουργούν μια αίσθηση ορμής και προσμονής, αφήνοντας τους θεατές ανυπόμονους να δουν τι θα ακολουθήσει.
Κάθε επεισόδιο τελειώνει με αγωνία, οθώντας την ιστορία προς τα εμπρός και κρατώντας το κοινό σε εγρήγορση. Αυτό δημιουργεί μια πιο ικανοποιητική εμπειρία θέασης, καθώς οι θεατές μπορούν να εμβαθύνουν στην ιστορία χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν μια ολόκληρη εβδομάδα για το επόμενο μέρος. Η απόφαση να προβληθούν διπλά επεισόδια αντανακλά τη δέσμευση του Α να ξεπεράσει τα όρια του παραδοσιακού τηλεοπτικού προγράμματος. Είναι μια τολμηρή κίνηση που αναγνωρίζει τις μεταβαλλόμενες συνήθειες θέασης του κοινού και προσφέρει μια πιο καθηλωτική και ικανοποιητική εμπειρία. Αυτή η καινοτόμος προσέγγιση διαφοροποιεί τον Άγιο Έρωτα από άλλα ρομαντικά δράματα και υπόσχεται να τον κάνει ένα πραγματικό τηλεοπτικό γεγονός. Ο Άγιος Έρωτας προσφέρει μια αναζωογονητική προοπτική στα διαχρονικά θέματα του έρωτα και της οικογένειας. Ενώ ο κεντρικός έρωτας είναι η κινητήρια δύναμη στην αφήγηση, η σειρά εξερευνά επίσης την πολυπλοκότητα των οικογενειακών σχέσεων, τις προκλήσεις της εξισορρόπησης παράδοσης και νεωτερικότητας και τις θυσίες που κάνουμε για αυτούς που αγαπάμε. Η σειρά αμφισβητεί τις παραδοσιακές αντιλήψεις για τον ρομαντικό έρωτα, παρουσιάζοντάς τον όχι ως ένα ιδανικό παραμυθιού, αλλά ως ένα πολύπλοκο και εξελισσόμενο ταξίδι. Η σχέση της Ελευθερίας και του Δημήτρη είναι γεμάτη εμπόδια, αναγκάζοντάς τους να αντιμετωπίσουν τις δικές τους ανασφάλειες και να κάνουν δύσκολες επιλογές που θα διαμορφώσουν το μέλλον τους. Αυτή η ρεαλιστική απεικόνιση του έρωτα βρίσκει απήχηση στους θεατές που μπορούν να ταυτιστούν με τους αγώνες και τις νίκες της έβρεσης αγάπης σε έναν περίπλοκο κόσμο. Η σειρά εμβαθύνει επίσης τη δυναμική της οικογενειακής ζωής, εξερευνώντας τις εντάσεις που μπορούν να προκύψουν μεταξύ γενεών και τις προκλήσεις της διατήρησης στενών δεσμών μπροστά στις αντιξοότητες. Οι χαρακτήρες στον Άγιο Έρωτα είναι βαθιά συνδεδεμένοι με τις οικογένειές τους και οι πράξεις τους συχνά υποκινούνται από την επιθυμία να προστατεύσουν και να στηρίξουν αυτούς που αγαπούν. Ο Άγιος Έρωτας μας υπενθυμίζει ότι η αγάπη, σε όλες τις μορφές της, είναι μια ισχυρή δύναμη που μπορεί τόσο να γιατρέψει όσο και να καταστρέψει. Είναι μια ιστορία για τις επιλογές που κάνουμε, τις συνέπειες που αντιμετωπίζουμε και τη διαρκή δύναμη της ανθρώπινης σύνδεσης μπροστά στις αντιξοότητες. Αυτή η λεπτομερής εξερεύνηση του έρωτα και της οικογένειας διαφοροποιεί τον Άγιο Έρωτα από άλλα ρομαντικά δράματα και υπόσχεται να αφήσει μια διαρκή εντύπωση στους θεατές. Η πρεμιέρα του Αγίου Έρωτα έχει προκαλέσει μεγάλο ενθουσιασμό τόσο στους θεατές όσο και στους κριτικούς. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σφίζουν από προσμονή, καθώς οι θαυμαστές περιμένουν με ανυπομονησία το πρώτο διπλό επεισόδιο. Η σειρά έχει ήδη κερδίσει ένα αφοσιωμένο κοινό, με τους θεατές να έλκονται από την συναρπαστική ιστορία και την υπόσχεση μιας φρέσκιας ματιάς στο ρομαντικό δράμα. Οι πρώτες κριτικές είναι εξαιρετικά θετικές, επενώντας τη σειρά για το δυνατό σενάριο, τις καθηλωτικές ερμηνείες και τις εκπληκτικές εικόνες. Οι κριτικοί έχουν επισημάνει τη χημεία μεταξύ των πρωταγωνιστών, την λεπτομερή απεικόνιση των δευτερευόντων χαρακτήρων και την εκπληκτική ομορφιά της ελληνικής υπαίθρου. Ο θετικός θόρυβος γύρω από τη σειρά έχει αυξήσει την προσμονή για την πρεμιέρα της. Η σειρά έχει επίσης επενεθεί για την καινοτόμο μορφή προβολής της, με πολλούς θεατές να εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους για τα διπλά επεισόδια. Η ευκαιρία να εμβαθύνουν στην ιστορία κάθε βράδυ έχει βρει απήχηση στο κοινό, που ανυπομονεί να βυθιστεί στον κόσμο του Αγίου Έρωτα. Ο συνδυασμός θετικής φήμης, ισχυρής κριτικής αποδοχής και καινοτόμου προγραμματισμού έχει καταστήσει τον Άγιο Έρωτα μια από τις πιο αναμενόμενες νέες σειρές της σεζόν. Η σειρά είναι έτοιμη να γίνει μια μεγάλη επιτυχία, κερδίζοντας τις καρδιές των θεατών και εδραιώνοντας τη θέση του Α ως ηγέτη στην ποιοτική ψυχαγωγία. Σε έναν κόσμο γεμάτο αβεβαιότητα και συνεχείς αλλαγές, ο Άγιος Έρωτας προσφέρει μια ευπρόσδεκτη απόδραση σε έναν κόσμο ομορφιάς, ρομαντισμού και ανθρώπινης σύνδεσης. Το ειδηλιακό σκηνικό της ελληνικής υπαίθρου προσφέρει μια ανάπαυλα από το άγχος της καθημερινότητας, επιτρέποντας τους θεατές να μεταφερθούν σε ένα μέρος όπου ο χρόνος φαίνεται να κυλά πιο αργά. Η σειρά προσκαλεί τους θεατές να βυθιστούν στις ζωές των χαρακτήρων, να βιώσουν τις χαρές και τις λύπες τους, και να συνδεθούν με τα πανανθρώπινα θέματα της αγάπης,
της απώλειας και της αναζήτησης της ευτυχίας. Η απόδραση που προσφέρει ο Άγιος Έρωτας είναι ένα ισχυρό αντίδοτο στο άγχος της σύγχρονης ζωής, παρέχοντας μια απαραίτητη τη δόση ελπίδας και έμπνευσης. Η σειρά γιορτάζει επίσης τις απλές χαρές της ζωής, υπενθυμίζοντάς μας τη σημασία της κοινότητας, της οικογένειας και της διαρκούς δύναμης της ανθρώπινης σύνδεσης. Σε έναν κόσμο που συχνά νιώθει κατακερματισμένος και απομονωμένος, ο Άγιος Έρωτας προσφέρει ένα όραμα ενός κόσμου όπου οι άνθρωποι έρχονται κοντά για να στηρίξουν ο ένας τον άλλον, όπου οι παραδόσεις τιμώνται και όπου ο έρωτας μπορεί να ανθίσει ακόμη και στα πιο απροσδόκητα μέρη. Η γοητεία της απόδρασης έγκυται στην ικανότητά της να μας μεταφέρει σε διαφορετικό χρόνο και τόπο, να μας επιτρέπει να ξεχνάμε τα προβλήματά μας και να συνδεόμαστε με τα βαθύτερα συναισθήματά μας. Ο Άγιος Έρωτας προσφέρει αυτή την απόδραση, προσκαλώντας τους θεατές να χαθούν σε έναν κόσμο ομορφιάς, ρομαντισμού και της διαρκούς δύναμης του ανθρώπινου πνεύματος.